Ακόμα μια πολιτική συζήτηση, με φόντο βέβαια τις εκλογές της 21 του Μάη. Θα έχουμε και τα επόμενα 24 ώρα και την επίσημη προκήρυξη των εκλογών. Σίγουρα η αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο, όπως λέμε και εμείς δημοσιογράφοι, το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει αρκετά. Το θέμα Γεωργούλη είναι αυτό το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρα. Ένα θέμα το οποίο, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μέρος, αναμένεται να έχει πολλά ακόμα επεισόδια. Είναι ένα σύριαλ το οποίο εξελίσσεται. Φιλοξενούμε στην Κρήτη σήμερα, στο τρίτο μέρος, υποψήφιους βουλευτές σε επίπεδο Κρήτης, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να αναλύσουμε και να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις. Αλλά προσέξτε, αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και στην Κρήτη σήμερα και γενικότερα στον όμιλο της Κρήτη TV, αναφερόμαστε σε θέματα τα οποία απασχολούν την Κρήτη. Απασχολούν τους Κρητικούς. Έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Κρητικών. Να υποδεχτούμε και να καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στην κυρία Μαριαλένα Μπαμιεδάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Την κυρία Μαρία Μαρή, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Και τον κύριο Νίκο Κουρουπάκη, υποψήφιο βουλευτή Λασιθίου με το ΠΑΣΟΚ, με το Κίνημα Αλλαγής. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα τοποθετηθούν οι υποψήφοι πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές που έχουν να κάνουν βέβαια με την επόμενη μέρα, που έχουν να κάνουν με την οικονομία, που έχουν να κάνουν με τους νέους, που έχουν να κάνουν με την υγεία, αλλά βέβαια θα το επαναλάβω. Θα ζητήσουμε απαντήσεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις υποδομές και την Κρήτη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα γενικό ερώτημα, να ξεκινήσω με την κυρία Μπαμιεδάκη και να αναφερθούμε στο διακύβευμα των εκλογών. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το οποίο διακυβεύεται στις εκλογές της 21ης Μαΐου, κυρία Μπαμιεδάκη? Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι απλό, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε προτεραιότητα να δώσουμε στη σταθερότητα και την πρόοδο ή περιπέτειες? Αυτό είναι το δίλημα το οποίο καλείται ο ελληνικός λαός να απαντήσει στις εκλογές 21ης Μαΐου. Σίγουρα τα όσα έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια δεν είναι κάτι δεδομένο. Βέβαια, όλα αυτά που πετύχαμε είναι αρκετά και αυτοί οι οποίοι έρχονται να διεκδικήσουν τη χώρα του τόπου έρχονται και μας λένε τη δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς. Μην το ξεχνάμε αυτό, θα είναι αλλιώς. Αλλά αναρωτιέμαι, κύριε Παναγιωτόπουλε, τι ακριβώς θα είναι αλλιώς? Πετύχαμε τόσα πολλά που δεν μπορεί ο ελληνικός λαός, θεωρώ ότι ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που έρχονται και δεν θα αφήσουμε τη χώρα να γυρίσει πίσω στο 2015. Την Ελλάδα της ντροπής, των capital controls, των κλειστών τραπεζών και της αγωνίας για το αν θα παραμείνουμε στην Ευρώπη ή όχι. Ο τόπος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σταθερή κυβέρνηση, έχει έναν ικανό και σοβαρό πρωθυπουργό που έχει αντιμετωπίσει και έχει πάρα πολύ επιτυχημένα λύσει και χειριστεί τα πλέον περίπλοκα ζητήματα, τη διεθνής κρίση σίγουρα στο που έφερε ο πόλεμος της Ουκρανίας, την πανδημία του κορονοϊού, την εθνική ασφάλεια και άλλα τόσα ζητήματα. Τα κάναμε όλα τέλεια, θα μου πείτε. Σαφώς και όχι, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που προσπαθούμε, όλοι οι πολίτες θα ανταμείψουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι αντιλαμβανόμαστε πόσο ψηλά έχει σηκώσει τη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, το ίδιο ερώτημα είναι το γενικό, το εισαγωγικό ερώτημα και στην κυρία Μαρή. Διακύβευμα. Βέβαια. Πολύ σωστή ερώτηση. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με ένα διαφορετικό. Ναι. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών? Αυτό το σύνθημα που δεν είναι σύνθημα, ακούγεται αλλά δεν είναι. Η δικαιοσύνη παντού. Δικαιοσύνη παντού σε όλα τα επίπεδα. Η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια των πολιτών που απολέστη αυτές τις μέρες, αυτό τον καιρό, με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που παλιότερα μπορεί να ακουγόταν στα αυτιά μας ως κάτι, μα τι λέμε τώρα, ενώ περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο πολίτης νιώθει ανασφαλής, νιώθει έρμεο καταστάσεων. Και αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών, η απομάκρυνση αυτής της κυβέρνησης, λοιπόν, ώστε
να έρθει στο προσκήνιο μια κυβέρνηση που δεν διεκδικεί, κανένας δεν διεκδικεί τη χώρα. Η χώρα ανήκει στο λαό της. Τα κόμματα δεν διεκδικούν τη χώρα. Έτσι, διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Έτσι. Και αλήθεια, θέλω να ρωτήσω, το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, τη χώρα της ντροπής, γιατί χώρα της ντροπής, ποιος είχε φέρει τη χώρα στην κατάσταση αυτή την οποία την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε να την ορθώσει, να τη στήσει στα πόδια της. Και όταν κρίθηκε το 19 από τον ελληνικό λαό ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και βεβαίως αποδεχτήκαμε το αποτέλεσμα των εκλογών, παρέδωσε μια χώρα όρθια που δυστυχώς όταν μπήκε στην κρίση, όταν μπήκε στην πανδημία, αμέσως μετά, μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, μπόρεσε, επειδή ακριβώς είχε γίνει όλη αυτή η δουλειά τα 4 χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, να μπορέσει η κοινωνία να σταθεί στα πόδια της. Έτσι, μάλιστα, με ένα ταμείο 37 δις λοιπόν, και με ένα νοσοκομείο, πορεία, με νοσοκομεία στα πόδια. Θα τα αναφέρουμε και στην πορεία. Πάμε και στον κύριο Κουρουπάκη να κλείσουμε αυτή την πρώτη θεματική. Νομίζω ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι κατά πόσο ο ελληνικός λαός θέλει να συνεχίσει με τα συστήματα που δοκίμασε τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ή θέλει κάτι άλλο που να απαντά στα προβλήματα, στην ακρίβεια, στις δυσκολίες που έχει γενικότερα, τα ενεργειακά ζητήματα, τα ζητήματα ανάπτυξης, προόδου και βέβαια δικαίου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κάποιοι επικαλούνται τη δικαιοσύνη à la carte. Κάποια φορά που ευνοεί κατά τη γνώμη τους οι αποφάσεις είναι καλή, κάποιες άλλες είναι κακή. Το τελευταίο παράδειγμα με τον κύριο Γεωργούλη είναι χαρακτηριστικό, γιατί τώρα αρχίζουμε και κάνουμε κριτική όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ενώ παλιότερα, ας πούμε, όταν αναδείχθηκε το θέμα με τη Καϊλή, ήταν καλή η δικαιοσύνη στο Βέλγιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε ένα κράτος αξιακό, σε ένα κράτος το οποίο δεν θα είναι μόνο πελατεία και θα είναι για καρέκλες και για εξουσία για τους λίγους, αλλά θα είναι το διακύβευμα πώς θα αποκτήσουμε ένα κράτος το οποίο θα μπορεί, πραγματικά θα μπορεί, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, να πετύχει αυτά τα οποία είναι ανάγκη για τη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, κυρία Παμιαδάκη, να πάμε λίγο στις προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή. Σε ποιους τομείς θα πρέπει να στοχεύσει. Θέλω λίγο να βάλουμε ένα γενικό πλαίσιο και μετά να εξειδικεύσουμε και να πάμε σε θέματα, σε επόμενη ερώτηση που αφορούν την Κρήτη. Το γενικό πλαίσιο, λοιπόν. Πολύ σωστά. Σε μια λοιπόν εποχή με πολλαπλές αβεβαιότητες και εξωγενείς κρίσεις, χρειάζεται σταθερότητα. Μέρα με τη μέρα σταθεροποιούμε την ελληνική οικονομία, οπότε καιρός είναι να ρίξουμε τη βλέψη μας και τη ματιά μας και σε άλλα σοβαρά ζητήματα εξίσου. Για παράδειγμα, θα αναφέρω το δημογραφικό. Τα πρόσφατα αποτελέσματα της απογραφής μας χτυπούν καμπανάκι. Ένας λοιπόν από τους στόχους της επόμενης τετραετίας και της νέας θητείας της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας είναι η δημιουργία ενός καινούριου Υπουργείου Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, το οποίο θα πάρει ουσιαστικά κομμάτια από το υφιστάμενο Υπουργείο της Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχει ήδη μπει σε εφαρμογή ένα στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι αφορά τους νέους και μάλιστα την χάνει πολύ μεγάλης αποδοχής. Σίγουρα μία από τις μεγάλες προκλήσεις επίσης είναι και η αύξηση, τις επόμενες ημέρες είναι η αύξηση των μισθών, η καλυτέρευση δηλαδή των μισθών, που ήδη από το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 20%. Να πάρουμε παράδειγμα το Φεβρουάριο του 2019 από 650 και τον Απρίλιο τώρα του 2023 μιλάμε στα 780 ευρώ. Κάτι ακόμη που θέλουμε σίγουρα να εφιστήσουμε την προσοχή είναι αφενός ένα ικανοποιημένο, καλά καταρτισμένο προσωπικό, αλλά από την άλλη και καλά πληρωμένο προσωπικό, για να είναι όλοι ικανοποιημένοι και να μπορέσουμε να έχουμε βελτιστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κυρία Μαρή, προτεραιότητες επόμενης κυβέρνησης. Ναι. Είτε αυτοδύναμης, είτε κυβέρνηση συνεργασίας. Θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε, όπως το λέτε. Αυτή η κοινωνία που χυμάζεται τα τελευταία χρόνια
και δέχεται συνεχώς απανοτά χτυπήματα, είτε ήταν οικονομική κρίση την περίοδο των μνημονίων, είτε ήταν υγειονομική κρίση, είτε τώρα οικονομική, ενεργειακή, έχει το αποτέλεσμα να βρίσκεται η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, μπορώ να πω, ας μου επιτραπεί έκφραση, στο χειρότερο σημείο των τελευταίων ετών. Άρα, η κυβέρνηση που θα αναλάβει τα ενία αυτής της χώρας δεν μπορεί παρά να έχει και βραχυπρόθεσμα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχει βραχυπρόθεσμα, να πάρει βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία το τονίζω αυτό, θα έπρεπε να τα είχε πάρει ήδη αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, και τα οποία είδαμε να παίρνονται και σε άλλες χώρες. Ποιο είναι αυτό, ας πούμε, η μείωση του ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ούτως ώστε να αρχίζει ο κόσμος να αναπνέει οικονομικά. Και δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Επέρονται για την αύξηση του κατώτατου μισθού και πολύ καλά την έκαναν. Αλλά όμως η αύξηση αυτή του μισθού δεν φτάνει στους ανθρώπους ούτε για τα βασικά τους έξοδα. Λοιπόν, οπότε για ποια αύξηση κατώτατου μισθού, όταν η αγοραστική δύναμη αυτού του κατώτατου μισθού είναι στο μη παρέκει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ξεκινούμε με μία βάση τα 880 ευρώ που ανάλογα με το πώς πηγαίνουν τα οικονομικά μας μπορεί να αυξηθεί. Γιατί ο σκοπός είναι, πάρα πολύ σημαντικό θα επανέλθω, η αγοραστική αξία που έχει ο μισθός μας. Να πούμε το θέμα των πληστηριασμών και της πρώτης κατοικίας. Να νιώθουν, το είπατε προηγουμένως για το διακύβευμα, δεν μπορεί να είναι άλλο παρά... Να το θέσω πιο γενικά και ας μην πω περισσότερα μέτρα που μπορούν να πάρουν, όπως η κυρία Μπαμιαδάκη αυτό με το δημογραφικό. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι. Οι νέοι άνθρωποι δεν παντρεύονται, δεν κάνουν οικογένειες, δεν κάνουν οικογένεια, φεύγουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Λοιπόν, η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, αύξηση των τιμολογίων, το να γίνει ξανά κρατικό το 51% της ΔΕΗ. Αλλά όλα αυτά συνοψίζονται σε μία κουβέντα και κλείνω με αυτό. Να έρθει ξανά στο προσκήνιο ο άνθρωπος. Μία κυβέρνηση που θα είναι ανθρωποκεντρική. Να πάμε στον κύριο Κουρουπάκη, καθώς θα περάσει ο χρόνος και θα έχουμε μόνο δύο θεματικές. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κουρουπάκη, προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, το ενεργειακό, της κλιματικής αλλαγής, με μέτρα και θέσεις και προτάσεις, οι οποίες τελικά θα βγάζουν από το αδιέξοδο, τώρα έχουμε υπερκέρδη, τεράστια υπερκέρδη από τους παρόχους ενέργειας. Πρέπει αυτό να τελειώσει, προφανώς με φορολόγηση, όπως ακριβώς και με τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες σχετικά η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο καταθέσεων και στο επιτόκιο χορηγήσεων είναι μια τεράστια διαφορά, η οποία κατασπαράζει στην ουσία τη μεσαία τάξη. Χρειάζεται λοιπόν η νέα κυβέρνηση να αλλάξει μοντέλο. Δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων αυτή την ώρα, και παρατηρώ δηλαδή κάποια υποκρισία εν διάρκεια περιπτώσει, ειδικά με το θέμα της πρώτης κατοικίας, διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το παρέδωσαν κυριολεκτικά προστάτευτη την πρώτη κατοικία και τώρα ρίχνουμε κροκοδίλια δάκρυα γιατί τα φαντς έρχονται να κάνουν πληστηριασμούς. Χρειάζεται λοιπόν μια ειλικρίνεια και μια συνέπεια όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ πραγματικά έχει κάνει αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θωρακίζουν και τη δημοκρατία και δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης και για την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα για τη χώρα. Λοιπόν, επειδή κάνατε μία αναφορά και η κυρία Μαρή και η κυρία Μπαμιαδάκη στους νέους επιστήμονες, στη νέα γενιά, στο πώς μπορούμε να κρατήσουμε τους νέους ερευνητές εδώ στην πατρίδα μας. Είναι αυτό το φαινόμενο brain drain που το έχουμε δει από το 2010 και έχει οξυνθεί πάρα πολύ ακόμα και στις μέρες μας. Κύριε Μπαμιαδάκη. Ο στόχος, ο βασικός στόχος της επόμενης κυβέρνησης, αλλά και η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο, τι περιλαμβάνει? Πράγματι, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί δεν σας κρύβω ότι και εγώ ήμουνα από τα παιδιά που ήθελα να πάρουν τον δρόμο του εξωτερικού.
Προχωρώντας όμως ο καιρός, αυτή την τετραετία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε και πέτυχε μεσοσταθμική ανάπτυξη 4,7% παρά την πανδημία. Αύξησε τον κατώτατο μισθό κατά 20%, που είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή τετραπλάσια αύξηση σε σχέση με την ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα βελτιώνουμε το επίπεδο εργασίας στη χώρα μας, και η οποία επλήγει τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Θέλουμε να επιστρέψουμε τα παιδιά μας. Οι νέοι συνομήλικοι της δικής μου γενιάς, οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μια θέση εργασίας, και πιστεύω πως οι νέες επενδύσεις, οι περισσότερες θέσεις εργασίας, καθώς και το να έχουν και το να βρουν, να κρατήσουν, τέλος, για να κρατήσουν τους νέους επιστήμονες εδώ, είναι τα συστατικά αυτά τα οποία μπορούν να τους φέρουν πίσω, αλλά και να τους κρατήσουμε εδώ πέρα. Και το θέλουμε αυτό γιατί η Ελλάδα μας διαθέτει καταξιωμένους επιστήμονες, ταλαντούχους ανθρώπους σε κάθε γωνιά. Άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τότε που κάποιοι έπαιζαν στα ζάρια την τύχη της Ελλάδας. Και έτσι τώρα η χώρα μας αποκτά αξιοπιστία, εξελίσσεται σε μία δύναμη. Οι νέοι άνθρωποι το βλέπουν αυτό, παραμένουν στη χώρα μας, διότι η Ελλάδα αλλάζει, εξυγχρονίζεται και γίνεται ένα ισχυρό και σύγχρονο κράτος. Κυρία Μαρή, μεταξύ άλλων και ενίσχυση της έρευνας, συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, για να πείσουμε τους επιστήμονες να παραμείνουν εδώ. Είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Θα ήθελα όταν θα τελειώσει η εκπομπή να ανατρέξετε λίγο, γιατί δεν έχω το χρόνο να σας τα πω όλα αυτά, στον τομέα που ο κύριος Φωτάκης, ο υφυπουργός, την εποχή εκείνη, πόσο δούλεψε, όντας ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την εμπειρία του ΙΤΕ, τι δουλειά έκανε, πόσοι επιστήμονες επέστρεψαν τότε, γιατί ακριβώς ένιωσαν ότι πέφτει το βλέμμα στους ερευνητές. Είτε αυτοί ήταν μόνιμοι, ήρθαν καταξιωμένοι επιστήμονες, δεν μιλάω λέγοντας λόγια του αέρα, γιατί βλέπω τη συνομιλήτριά μου να κουνάει το κεφάλι. Λοιπόν, δεν λέω λόγια του αέρα. Λοιπόν... Συμφωνεί μάλλον. Συμφωνεί καταπληκτικά. Τέλος πάντων. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την περίοδο του κ. περίοδο του κυρίου Φωτάκη. Σωστά, απλά ήταν λίγο μια σταγόνα στον ωκεανό. Στον ωκεανό. Όπως είναι και τώρα. Τι να προλάβει να κάνει ο κύριος Φωτάκης. Λοιπόν, επέστρεψαν πολλοί νέοι επιστήμονες. Βρήκαν δουλειές εδώ άνθρωποι και επέστρεψαν έγκριτοι επιστήμονες από χώρες του εξωτερικού, γιατί προσέξτε, εγώ θα κάνω μία παρένθεση και θα πω το εξής. Αυτή η κυβέρνηση που δεν υποστηρίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν υποστηρίζει γιατί αυτή είναι η πολιτική της θεωρία. Πόσα παιδιά διαπρέπουν στο εξωτερικό. Πόσα παιδιά φεύγουν από εδώ επειδή δεν είναι φιλικό το κλίμα, είτε είναι στην έρευνα, είτε είναι στην εργασία γενικώς, από όλους τους τομείς, όχι μόνο στο τεχνολογικό, όχι μόνο στις επιστήμες τις θετικές, αλλά και στις ανθρωπιστικές, και διαπρέπουν στο εξωτερικό και είναι πρότυπο. Αυτά τα παιδιά λοιπόν βγήκαν από κάποια ελληνικά πανεπιστήμια, που το ελληνικό πανεπιστήμιο βλήθηκε όσο κανένα άλλο. Όπως και η παιδεία γενικά. Λοιπόν, αναβάθμιση λοιπόν, όχι αναβάθμιση, στήριξη. Στήριξη όπως έγινε και με την περίπτωση των ΤΕΗ που έγιναν ΑΕΗ και χαθήκαν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Και είδατε πόσο πάλεψαν. Το φέρνω παράδειγμα για να κάνουμε συζήτηση. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να βρεθώ απέναντι. Και πόσο πάλεψαν τα παιδιά. Σωστά. Και τελικά κατάφεραν. Δικαιώθηκαν. Ναι, και δικαιώθηκαν. Γιατί δεν είχε γίνει λίγη δουλειά και εκεί. Δεν είμαι από αυτούς που θα πούν «Α, εγώ πανεπιστήμιο έχω τελειώσει». Αλλά όμως δεν υποτιμώ τη δουλειά που γίνεται στα ΑΕΗ, αυτά που ονομάζαμε παλιότερα ΤΕΗ. Ο σκοπός λοιπόν, για να επιστρέψω στην ερώτηση και να απαντήσω, είναι οι επιστήμονες του εξωτερικού να νιώσουν ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να έρθουν εδώ. Το ξέρετε ότι δουλεύουν με 3,60, ας μου επιτραπεί η έκφραση, επιστήμονες που είναι διδακτορικοί, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και είναι είτε με μπλοκάκια είτε με χαμηλούς μισθούς. Λοιπόν, πρόσφατα ήταν εδώ στο Ηράκλειο ο Κώστας Γαβρόγλου, ο πρώην Υπουργός Παιδείας, με τον κύριο Φωτάκη, και σε μια κατάμεστη αίθουσα τέθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα. Το πώς οι άνθρωποι θα γυρίσουν πίσω αυτοί και να νιώθουν την ασφάλεια, να αυξηθούν οι μισθοί τους. Συγκεκριμένο σχεδιασμό λοιπόν, και με το βήμα στραμμένο σε μια περίοδο που έγινε
προσπάθεια. Αυτό μας λέτε. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Να πάμε στον κύριο Κουρουπάκη. Κύριο Κουρουπάκη. Νομίζω ότι οι νέοι για να μείνουν στη χώρα, να δουλέψουν και να προχωρήσουν. Και είστε σε μια περιοχή, Ανατολική Κρήτη, περιφερειακή νότα Λασιθίου, που διαχρονικά έχει αδικηθεί στο κομμάτι των ΤΕΙ. Πραγματικά, και των ΑΕΕ, έχει αδικηθεί. Έχουν κλείσει τμήματα, υπήρχαν αντιδράσεις, έχουν υποβαθμιστεί τμήματα. Έχουμε αδικηθεί, όπως γενικά έχει αδικηθεί και το ΠΑΣΟΚ, γιατί φορτώθηκε υπέρμετρο πολιτικό κόστος που δεν του ανήκει και αποδεικνύεται αυτό από αυτά που λέγανε και οι συνομιλήτες εδώ, τι ανάγκες έχουμε και τι πρέπει να γίνει. Όταν δεν έχουμε ένα κράτος οργανωμένο με αξιοκρατία και έχουμε ένα κράτος πελατειακό όπως είναι το σημερινό, δεν είναι δυνατόν να εμπνεύσει αυτό το νέο να παραμείνει σε αυτού του τύπου το μοντέλο διακυβέρνησης. Χρειάζεται λοιπόν ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο να υπακούει σε αξίες, να υπακούει στο δημόσιο συμφέρον και να δίνει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες στη νέα γενιά να δουλέψει και να μπορέσει να αξιοποιήσει και τις γνώσεις, αλλά και την γενικότερη κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα. Δεν είναι λοιπόν εφικτό να λέμε ότι θα επιστρέψουν οι επιστήμονες με οτιδήποτε προσπάθεια την ίδια ώρα που δεν διαθέτουμε χρήματα για την παιδεία. Και θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στον Άγιο Νικόλαο υπάρχει μια σχολή τουρισμού, ανωτέρα σχολή τουρισμού, η οποία δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Θα σκεφτείτε μόνο ότι τα παιδιά που τελειώνουν από εκεί, που έχουν μια πολύ καλή κατάρτιση και είναι περιζήτηση στα ξενοδοχεία, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακό παρά μόνο να πάνε στο εξωτερικό. Δεν αναγνωρίζεται το πτυχίο. Τουριστικών επαγγελμάτων στο Κοκκίνι είναι κλειστή αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα, η σημερινή που μας είπε η κυρία Μπαμπιαδάκη. Δεν είναι αυτή που περιγράφουμε. Είναι χειρότερη και έχει προβλήματα. Πρέπει να αλλάξει. Και αυτή την αλλαγή την υποστηρίζουμε και εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να την επιβάλλουμε. Να πάμε λίγο, θέλω λίγο να τρέξω και να πάμε στο κομμάτι των υποδομών και με αυτό να κλείσουμε. Στο κομμάτι των υποδομών σε επίπεδο Κρήτης. Κυρία Μπαμιεδάκη, θέλω να κλείσω με εσάς και να δώσω το λόγο στον κύριο Κουρουπάκη. Κοιτάξτε, το κρίσιμο ζήτημα, Βόρειος Οδικός Άξονας. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Έγινε μια φιέστα με τον κύριο Μητσοτάκη και όλοι ξέρουμε ότι το Λασίθι έχει μείνει εκτός των τυχών. Και πραγματικά υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Πραγματικά το Λασίθι αυτή την ώρα είναι ρηγμένο, καθαρά ρηγμένο σε επίπεδο Κρήτης και δεν υπάρχει και από ό,τι φαίνεται προγραμματισμός και προοπτική για το άμεσο μέλλον. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί κοιτάξτε, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είχε σχεδιαστεί εδώ και πολλά χρόνια, γίνονται διάφορες προσπάθειες, υπάρχουν καθυστερίες κλπ, αλλά πραγματικά χρειάζεται μια πολιτική βούληση προκειμένου αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ούτε οι απαιτούμενες πιστώσεις, ούτε και η πολιτική βούληση. Και το λέω αυτό γιατί το κομμάτι, ας πούμε, το τελευταίο κομμάτι από Παχιάμο μέχρι Σιτία, χρειάζεται να οριμάσουν οι μελέτες. Και για να οριμάσουν οι μελέτες, χρειάζονται τεχνικοί σύμβουλοι. Οι τεχνικοί σύμβουλοι, ακούγαμε υποσχέσεις από κυβερνητικούς παράγοντες ότι θα είχαν προσληφθεί πριν 2 χρόνια. Μάλιστα. Έχουν περάσει 2 χρόνια, δεν έχουν προσληφθεί οι τεχνικοί σύμβουλοι. Άρα δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για την υλοποίηση. Από την άλλη πλευρά είναι τα θέματα της υγείας, τα νοσοκομεία. Ήδη σήμερα πιθανόν να ακούσατε τις διαμαρτυρίες των γιατρών του Αγίου Νικολάου. Δεν πληρώνονται όπως πρέπει, υπάρχουν τεράστια κενά και λοιπά. Διαχρονικά τα προβλήματα υποστελέχωσης. Και υποστελέχωση όμως έχει σημασία και ειδικά στον Αγίου Νικολάου. Συμφωνώ, αλλά έχει σημασία γιατί οι γιατροί δεν πηγαίνουν στα περιφερειακά νοσοκομεία, ειδικά στο Λασίθι. Μάλιστα. Διότι όταν βγαίνει ένας υπουργός και λέει ότι είναι 4 τα νοσοκομεία και εν πάση περιπτώσει είναι πολλά σε σχέση με όλη την Κρήτη που είναι 8, αυτό μόνο που τα ακούει ένας γιατρός δεν μπορεί να κάνει έτσι. Τελεία, κύριε Κουρουπάκη, για να πάμε στην κυρία Μαρή. Από εκεί που το άφησε ο κύριος Κουρουπάκης και με την προσεπίρωση όλων αυτών που είπε, όποιος δεν γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία του νομού Λασιθίου και το ανάγλυφο της περιοχής, κάνει σχεδιασμούς και λέει ότι θα καταργήσει τα νοσοκομεία. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουρουπάκη? Λοιπόν, ήμουν συμβασιούχος αρχαιολόγος όταν ερχόμουν να κάνω αυτοψία στη Σιτία για το δρόμο τον οποίο περιγράφεται. Είτε από την Παχιά Άμμο προς το Παχιά Άμμο Σιτία, είτε από
από την πλευρά της Ιεράπετρας. Mm. Προς επίρρωση όλων αυτών που είπατε, γιατί είπαμε, γίνονται σχεδιασμοί, αλλά δεν γνωρίζουν, δεν έχουν, μπορεί και να μην έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στη Σιτία. Ένα ασφαλές λοιπόν βόρειο. Ένα ασφαλές δίκτυο, ένα βόρειο άξονα που δεν διαθέτει αυτό το νησί. Και τώρα μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός, αντί να πάει στα γένια της Μεσαράς που μας έλεγε του μουσείου, θα έρθει, θα πάει να υπογράψει ένα μήνα πριν τις εκλογές για τον ΒΟΑΚ. Τι θα υπογράψει, δεν ξέρω. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα ποιο είναι? Ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει, θεωρείται, να χρησιμοποιήσω καλύτερη έκφραση, ότι το κράτος δεν έχει συνέχεια. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αφήσει διαγωνισμούς, εξέλιξη, διαδικασίες που έτρεχαν για το βόρειο οδικό άξονα. Μόλις ήρθαν, τι έκαναν? Για να φτάσουμε μετά και να πάμε στο σχήμα αυτών των διαγωνισμών που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθυστερήσεις 2-3 χρόνων και τι φορτωθήκαμε? Διόδια. Λοιπόν, η χώρα δεν ανήκει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΠΑΣΟΚ. Επανέρχομαι σε αυτό που παρατήρησα όταν ξεκίνησα να μιλάω. Με το βλέμμα στον τόπο, και που νομίζω ότι όλοι αυτό επιδιώκουμε, ο καθένας όμως από... Μάλιστα. Από τη δική του σκοπιά. Από τη δική του σκοπιά, με άλλο εφαλτήριο, λοιπόν, με άλλη πολιτική βούληση. Κυρία Παμιαδάκη. Ακούμε ενδιαφέροντα συνομιλητές μου και ευχαριστώ για τα... έτσι, τις τοποθετήσεις τους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί και από τον Πρωθυπουργό και στην επίσκεψή του, όταν είχε γίνει τέλος Ιανουαρίου, ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται περισσότερα από 480 έργα, προϋπολογισμού 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, συγκεκριμένα για την Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το σχέδιο της κυβέρνησης κινείται σε 4 βασικούς άξονες. Θα αναφέρω έτσι ενδεικτικά τους βασικούς, για να πούμε έτσι λιγάκι σύντομα. Και να κλείσουμε. Τα πεπραγμένα κρίνονται. Και να κλείσουμε. Ακριβώς. Αλλά βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που υπάρχει ο σχεδιασμός, η ατζέντα είναι έτοιμη και μιλάμε για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων και υποδομών, την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής, σε συνδυασμό πάντοτε με την πράσινη μετάβαση, την υλοποίηση επενδύσεων που θα προσδώσουν μία προσθέτη αξία σε σειρά τομέων, από τον πολιτισμό μέχρι και την έρευνα και την καινοτομία, καθώς επίσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Σίγουρα λοιπόν έχουμε στον πρώτο άξονα παρεμβάσεις, ένα σύνολο παρεμβάσεων για τη βελτίωση των οδικών, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων, που σίγουρα αυτό θα έχει ένα θετικό αποτύπωμα στην ασφάλεια των μεταφορών, την διακίνηση αγαθών, στον τουρισμό και ευρύτερα την οικονομία. Άρα λοιπόν μιλάμε για σπουδαία έργα τα οποία βρίσκονται εδώ. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Τώρα ξεκινάμε. Αυτό συνηθίζω και λέω εγώ τώρα τελευταία. Γιατί εντάξει, σπουδαία, από τη θεωρία στην πράξη, ξέρετε πόσα θα μπορούσαμε να πούμε για τις θεωρίες. Από την επόμενη εβδομάδα, κυρία Μαρή, θα τα ξαναπούμε πάλι. Εμείς πρέπει. Δεν έχετε παράπονο, θα τα ξαναπούμε. Και σαν αρχαιολόγος εδώ είμαστε. Πόσες φορές τα έχουμε πει? Τώρα θα το χάσουμε. Στο φιλόξενο στούντιό σας. Κυρία Παμιαδάκη. Χαίρομαι. Κυρία Μαρή, κύριε Κουρουπάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή εμείς δύναμη. Και να είστε καλά. Και τη δύναμη την έχουμε. Σας ευχαριστούμε. Έτσι. Λοιπόν,